Ναι. Πριν από ένα χρόνο, για να ξεκινήσουμε την ενότητα, τέτοιες μέρες συζητούσαμε για την επίσκεψη της κυρίας Αλαμουντίν στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με αφορμή βέβαια την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Μεταξύ άλλων, ήταν πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Θυμάστε βέβαια ότι εκείνη την εποχή λέγαμε κιόλας για την Αμφίπολη, ποιος μπορεί να είναι μέσα. Ζούσαμε το success story. Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του success story, αρχίσαμε να συζητάμε ξανά, να ζεσταίνουμε την κουβέντα για την διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Λοιπόν, να δούμε τι είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο του 2014 με την επίσκεψη της κυρίας Αλαμουντίν στην Αθήνα, όπου βέβαια είχαμε, πάμε πίσω στο χρόνο. Τράβα πίσω στο χρόνο. Είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε από τον γάμο του George Clooney με την Αμάλ Αλαμουντίν. Το 2014, παιδιά. Το 2014, όπου είχαμε... άρχισαν να έρχονται, να επανέρχονται στην επικαιρότητα. Βλέπαμε σκηνές από τον γάμο του στη Βενετία, πολύ εντυπωσιακά πλάνα. Ναι. Θα δούμε κιόλας αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Και βέβαια, να θυμίσω πως είχε συμπέσει και με την ταινία του Clooney, το Monument Men, όπου αφορούσε σε μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσαν να βρουν έργα τέχνης που είχαν κλέψει να ζει. Πολύ ωραία ταινία. Υπήρχε περιραίους ατμόσφαιρα λοιπόν. Αυτά είναι πλάνα από την άφηξη της κυρίας Αλαμουντίν στην Αθήνα. Είναι το βαν που τη μεταφέρει από το αεροδρόμιο. Ο χαμός που έγινε με τους δημοσιογράφους. Πανικός, θυμάστε ξένα μέσα κτλ. Βλέπετε εδώ εικόνες από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Συνεργεία του εξωτερικού, να γίνονται μεγάλες αναφορές. Και βέβαια πολλοί κόσμος που έτρεξε να την συναντήσει. Η συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπου ήταν, ξέρετε, αυτές οι θυμοτυπικές συναντήσεις και με τον κύριο Τασούλα, τον Υπουργό Πολιτισμού. Βέβαια, είχε μαζί της και συνεργάτες από την Αγγλία, δύο συμβούλους της Βασίλισσας Ελισάβετ έφερε, που ανήκουν βέβαια στο δικηγορικό γραφείο. Λοιπόν, συναντήσεις επί συναντήσεων, πλάνα με κόσμο. Είχαμε και την επίσκεψη βέβαια στο Μουσείο της Ακρόπολης. Βλέπετε εδώ εικόνες όπου ξεναγήθηκε για να δει και όλα τα γλυπτά όσα έχουν απομείνει στην Ελλάδα και άλλα βέβαια, άλλες αρχαιότητες που φιλοξενούνται εκεί. Να πάρει μια εικόνα για την διεκδίκηση. Όπου βέβαια είχαμε ξεκινήσει να συζητούμε ποια θα πρέπει να είναι η γνωμοδότηση του γραφείου αυτού, του δικηγορικού στο οποίο εργάζεται η κυρία Αλαμουντίν. Με την οποία βέβαια, την οποία μάλλον θα χρησιμοποιούσαμε στην διεκδίκηση των γλυπτών. Η συνέντευξη τύπου όπου μας είχαν ανακοινώσει πως θα πάμε δικαστικά, αυτό ήταν το κόνσεπτ, ότι θα κινηθούμε δικαστικά εναντίον του Βρετανικού Μουσείου σε κάποιο διεθνές δικαστήριο. Είχαμε βέβαια πολύ αισιόδοξες δηλώσεις και από την ελληνική πλευρά, από τον κύριο Τασούλα, αλλά και από την κυβέρνηση γενικότερα ακούγαμε θετικά μηνύματα ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Εδώ είναι και το γεύμα. Βλέπετε την κυρία Μενδώνη. Είχαμε φτιάξει τέλος πάντων μια πολύ καλή ατμόσφαιρα με την οποία πηγαίναμε να διεκδικήσουμε τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μεγάλη προσπάθεια τέλος πάντων. Μεγάλη προσπάθεια. Επικοινωνιακά βέβαια. Έτσι, γιατί τελικά, αν πάμε στο σήμερα και δούμε τι μεσολάβησε ένα χρόνο μετά, να ξανάρθουμε λοιπόν στον Οκτώβριο του 2015. Λοιπόν, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εννοείς σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο της διεκδίκησης. Είχαμε ζητήσει διαμεσολάβηση. Το ρωτάω, ξέρεις γιατί? Διότι εγώ πληροφορήθηκα ότι από το γραφείο της κυρίας Αλαμουντίν υπήρξε μια επικοινωνία με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Ξηδάκη. Του υπόθηκε ότι υπάρχει ένας μεγάλος φάκελος που έχει προετοιμαστεί. Πολύ σωστά. Και από ό,τι πληροφορήθηκα επίσης, ο κύριος Ξηδάκης είπε: εντάξει, πηγαίνετε, αφήστε το στην πρεσβεία. Σωστά. Ισχύει αυτό? Φαίνεται πως ισχύει. Γιατί είναι λάθος πάνω στο δεν ενδιαφέρεται για το Ήτανε φάκελο. Πολύ διαφορετική η πολιτική που ακολούθησε το Υπουργείο Πολιτισμού από την. Είναι άλλη πολιτική. Ναι, η νέα ηγεσία του Υπουργείου είχε άλλη άποψη για το θέμα. Ναι. Προτιμήσαμε την διπλωματική οδό. Επιστρέψαμε μάλλον στην προσπάθεια διαμεσολάβησης που είχε ξεκινήσει με την UNESCO, την οποία βέβαια απέρριψε, πρέπει να πούμε, η Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, και θεωρήθηκε πως σε όλη αυτή η υπερπροβολή με την κυρία Αλαμουντίν και όλος αυτός ο ντόρος και ως άλλος που έγινε, μάλλον έκανε κακό στην διεκδίκηση. Να δούμε επί του πρακτέου πώς γίνονται αυτές οι δουλειές, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην βοήθησε, ρε παιδί, που δεν ξέρω. Να δούμε βέβαια τι μπορεί να μας πει ένας ειδικός. Ο κύριος Θοκατλίδης. Ο κύριος Θοκατλίδης που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Ποια είναι και η πρακτική που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρακαλώ, χαρά μου. Λοιπόν, και ποιο είναι το ρίσκο βέβαια που, το οποίο αντιμετωπίζαμε αν πηγαίναμε δικαστικά τελικά? Είναι μια πολύ σύνθετη υπόθεση και εντοπίζεται το πρόβλημα στο ότι τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αναφερόμαστε έχουν λάβει χώρα το 1815-16. Είναι ακριβώς η περίοδος που ο Lord Elgin αφαίρεσε τα γλυπτά από τον Παρθενώνα,
τα μετέφερε στη Μεγάλη Βρετανία, στη συνέχεια τα πώλησε ως ιδιώτης στο Βρετανικό Δημόσιο και στη συνέχεια το Βρετανικό Δημόσιο τα εκχώρησε στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η σειρά. Ακριβώς. Από τότε και μετά λοιπόν, το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του βεβαίως είχε στερηθεί μελών του Παρθενώνα, επιδίωξε, όπως γνωρίζουμε εδώ και 35 χρόνια, από την Μελίνα Μερκούρη και μετά, να επιστραφούν αυτά τα γλυπτά, ώστε να ξαναγίνει ενιαίο το μνημείο του Παρθενώνα. Αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα έχει ακολουθήσει τη διπλωματική οδό. Και πράγματι έγινε μία εισήγηση, όπως φαίνεται, από το Διεθνές Γραφείο το οποίο αναφέρατε, να ακολουθηθεί ενδεχομένως και μία δικαστική οδός. Είχε αποτέλεσμα αυτή η πρακτική, η επιλογή της δικαστικής οδού σε σχέση με τη διπλωματική. Φαίνεται ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και μελέτη, διότι όταν μία υπόθεση άγεται σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, είτε αυτό είναι δικαστήριο, είτε είναι διαιτητικό όργανο, από τη στιγμή που θα επιλεγεί το φόρουμ, όπως λέμε, το αρμόδιο όργανο, που θα επιλεγούν οι εφαρμοστέοι κανόνες, συμβάσεις ή όποιες άλλες είναι αυτές. Αυτή είναι η απόφαση και το εφαρμοστέο δίκαιο, μάλιστα. Και βέβαια η νομική βάση και το αποδεικτικό υλικό, η υπόθεση οριοθετείται. Από τη στιγμή που οριοθετείται, παίρνουν τα πράγματα ένα δρόμο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος, ακολουθεί συγκεκριμένους δικονομικούς και ουσιαστικούς κανόνες και καταλήγει στην έκδοση μιας απόφασης, η οποία δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από δικαστική ήττα ή δικαστική νίκη. Και μάλιστα αυτή η διαδικασία όταν λάβει την δικαστική οδό δεν επηρεάζεται τόσο από την πολιτική βούληση ή από την διεθνή κοινή γνώμη. Αλλά και μάλιστα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κάθε δικαστική απόφαση ή διεθνική απόφαση πρέπει να έχει αιτιολογίες που μπορεί μάλιστα να εφαρμόζονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Άρα το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ανοίξει δηλαδή ένα κύκλος διεκδικήσεων και από άλλα κράτη που έχουν αρχαιότητες που φιλοξενούνται σε άλλα μουσεία. Άρα δημιουργεί ένα διδικασμένο. Άρα εντείνεται. Ένα συγκεκριμένο δρόμο. Μάλιστα. Πολύ οριοθετημένο, όπως το είπατε, και χωρίς παρεκκλήσεις. Άρα είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα ρίσκο, ρίσκο σε σχέση με τη διπλωματική οδό, η οποία δεν έχει κανόνες. Τίποτα δεν έχει αποδώσει πάντως μέχρι τώρα. Ναι. Νομίζω η προσπάθεια ήταν εδώ να φέρει να έχει μια προσωπικότητα που είναι μεγάλη ακτινοβολία, που έχει ένα πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο επίσης με ευρύτητα. Εκεί πόνταρε, φαντάζομαι, η κυβέρνηση. Εντάξει, το ίδιο αποτέλεσμα του προηγούμενου είχε. Στην πραγματικότητα, στην ουσία, ναι. Κοινικά, ακόμα και η Μελίνα που ήταν μια τεράστια προσωπικότητα που είχε διεθνή αναγνωρισιμότητα δεν κατάφερε κάτι. Δηλαδή να σκεφτούμε ενώ βέβαια εδώ υπήρχε και ο κίνδυνος όμως να πάμε δικαστικά να χάσουμε και να κλείσει η υπόθεση. Ναι, ναι, σωστά. Διαπαντός που λέμε. Σωστά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα παρακολουθούμε λοιπόν διάφορα τέτοια θέματα που πολλές φορές φαίνεται να μην είναι τα κεντρικά, να το πω έτσι. Μεγάλα, βαριά οικονομικά. Εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρει όλους τους επιμέρους θέματα που όμως έχουν τη σημασία. Θα τα φέρνουμε στην πρώτη γραμμή. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, μεταξύ, ζούσε και ένας από τους πέμπτους έκτους απόγονους του Έλγιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και αυτό τώρα έχουμε χάσει και αυτόν τώρα. Κάπου στη Σκωτία, στα Χάιλαντς. Λοιπόν, διάλειμμα.